της ομάδας και να κάνουμε αρχή με τον Αντώνιο Γιάκολης. Οι πληροφορίες λένε πως ο παίχτης είναι στην Κύπρο για να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ του Απόλλωνα. Πώς έχουν τα πράγματα? Εντάξει, όπως έτσι πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, πέρασε από τα γραφεία της εταιρείας για να βάλει την υπογραφή του Συμβούλου Συνεργασίας με την εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να προχωρήσουμε στην επίσημη ανακοίνωση του προσφέρει. Μάλιστα. Τι διακρίνατε σε αυτόν τον παίχτη και προχωράτε στο δανεισμό του Φανουριέ? Εντάξει, αυτά είναι θέματα τεχνικά. Αυτή η ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνω στον κύριο Αγουστή. Έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή μας. Επέμενε στην απόκτηση του εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Στο τέλος δικαιώθηκε αυτή η επιμονή του. Ο ποδοσφαιριστής ψάχνει για ένα πιο πρόσφυγμα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Δεν είστε η πρόταση που ήθελε. Και τελικά πίστηκε να έρθει στην ομάδα μας με δημοσίου δανεισμού για ένα χρόνο. Με την ομάδα μας να διατηρεί μονομερές δικαίωμα για ελεύθερη αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι από την ομάδα της ΤΕΑΟ. Μάλιστα. Εφόσον όλα πάνε καλά και εφόσον του αρέσει και του ποδοσφαιριστή, θα έχετε αυτή την ευκαιρία λοιπόν. Και μαζί του, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και με τις ιατρικές εξετάσεις, ολοκληρώνεται το ρόστερ του Απόλλωνα Φανουριέ. Εσύ έχω ακούσει καλά. Εφόσον εξελιχθούν όλα ομαλά και ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας, κλείνει με αυτόν, κλείνουν με αυτόν οι μεταγραφές? Ναι. Έχουμε ολοκληρώσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό μας. Υπάρχει μια ακόμη θέση κενή. Αν ο προπονητής μας διαπιστώσει κατά τη διάρκεια του μήνα το οποίο διανύουμε οποιαδήποτε αδυναμία κάποιου κενού, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με την κενή θέση την οποία έχουμε. Μάλιστα. Θα αναμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση. Πώς κυλάει η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι της Πέμπτης με την Αμπερτίν Φανουριέ? Υπάρχουν δύο ακόμη προπονήσεις σήμερα και αύριο στις 6 το Κολόσσι. Θα προσπαθήσουμε να προκλώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα την προετοιμασία μας χωρίς οτιδήποτε απρόπτω. Και ευελπιστούμε η ομάδα να ανταποκριθεί ένα δύσκολο παιχνίδι. Όπως είπα και σε άλλες τοποθετήσεις μου, φαβορεί είναι η ομάδα της Σκωτίας, η οποία προέρχεται από μια εκπληκτική χρονιά στην Premier League της χώρας της, τερματίζοντας δεύτερη, χάνοντας τον τίτλο του κυπέλλου στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεω στο Χάπτεν Πάρκ από την Celtic. Πρόκειται για μια ιστορική δυνατή ομάδα μας και τους τίτλους στη Σκωτία. Όμως σίγουρα δεν είμαστε εμείς, δεν είναι η κλήρωση ο αντίπαλος, ο οποίος στο άθλημά της θα μας εκμηδενήσει τις όποιες πιθανότητες έχουμε για πρόκληση. Θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες, έστω και αν είναι φαβορή Σκοτσέζι, και αυτές τις πιθανότητες θέλουμε να τα αφήσουμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα το βράδυ της Πέμπτης στη Σκωτία. Είναι κλειδί αυτό το παιχνίδι, το πρώτο που είναι εκτός έδρας? Σίγουρα πρέπει εκεί να σκοράρουμε. Γενικά να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμείς θα ταξιδέψουμε με την ίδια πάντοτε προσέγγιση. Στόχος μας είναι να πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Μάλιστα. Και από αγωνιστικής πλευράς είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμοι με εξαίρεση τον Αγγελή? Είναι οι τρεις γνωστοί, ο αρχηγός μας, ο κ. Παπουλής, ο Μακρύς, ο Αγγελή. Οι υπόλοιποι είναι ετοιμοπόλεμοι. Αν ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή ή σε λίγες φορές η απόκτηση του Αντώνιο Γιάκολης, τότε θα τον εγγράψουμε και θα είναι προσεκτικά στην αποστολή. Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας του παίχτη, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει άμεσα? Ναι, το αποτέλεσμα το οποίο τήραμε πριν από λίγο είναι εξαιρετικά. Μάλιστα, άρα μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα. Επειδή έκανε προετοιμασία με τη θέα μου. Μάλιστα, είναι πολύ θετικό αυτό. Για τους παίχτες που προανέφερες που έχουν προβλήματα, πότε υπολογίζεται η επάνωδος τους, Φανουριέ? Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο αποκατάστασης κυρίως του Αγγελή για το μικρό πρόβλημα το οποίο αποκόμισε στην προετοιμασία. Ο Μακρύς θα το δούμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση αυτή τη στιγμή, ίσως τέλος του Αυγούστου. Να είναι ζητήσει να μας βοηθήσει. Όμως, αντιλαμβάνεστε, χρονοδιαγράμματα δεν είναι σωστά να θέτουμε. Μπορούμε να μείνουμε εύκολα εκτεθειμένοι. Άρα, τουλάχιστον καλύτερα περιμένουμε τις εκθέσεις των γιατρών ή τακτικές αναφορές τους για να προβούμε σε επίσημες ανακοινώσεις. Πιο καλά πηγαίνει, γιατί είναι μυϊκό το πρόβλημα.
πιο επιβόλαιο του Αγγέλου. Μάλιστα. Δύο ακόμη θέματα. Οι πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν ήταν πως ο Καρό θα συνεχίσει στη Νέα Σαλαμίνα. Για το Ρέινολτς υπάρχει κάτι για τον ποδοσφαιριστή? Θα παραχωρηθεί δανεικό σε άλλη ομάδα ή θα μείνει? Δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση. Το σύμβολο του Βαπρότ ήταν και στην αποστολή για να πετάξει αύριο για τη Σκωτία. Μάλιστα. Και πόσους φίλους του Απόλλωνα περιμένετε να σας συνοδεύσουν σε αυτό το ταξίδι? Κοντά στους 250. Είναι ακριβό ταξίδι, αλήθεια. Δεν είναι στην Αγγλία που υπάρχουν και αρκετοί Κύπροι εκεί. Είναι πολύ βόρεια, κατά από τη Σκανδιναβία, με 6 ώρες απευθείας πτήση. Αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν να έρθουν μεμονωμένα είναι 4,5 ώρες να φτάσουν στο Λονδίνο για ακόμη 6 ωρικούς. Άρα αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια οδύσσια με τους περισσότερους. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός και να προσπαθήσουν να τους εξυπηρετήσουν και να τους ευκολύνουν σε ό,τι μας ζητηθεί για να τους κάνουμε πιο εύκολη παρουσίαση εκεί. Μάλιστα. Για να έχει και η ομάδα έτσι σημαντική στήριξη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανούρη. Καλή επιτυχία στους υπόλοιπους. Να είστε καλά. Να είσαι καλά.